πίσω μου είναι ο Κούκος. Αυτός εδώ, Κούκος Στυροπιτάκι. Το βλέπετε, αυτό είναι από το 1953. Είμαι λίγο στρεσαρισμένη γιατί μου βρήκε κάτι η γιατρός μία κίστη. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Έχω τεξαρτήματα του καύσωνα, γυαλιά, καπέλο και τη μασκούλα μου. Σήμερα σας μιλάω από Περαία. Δεν έχω τη βραχίωνα μαζί μου, γιατί έπρεπε να πάω στο γιατρό και μην κουβαλά κάτω πράγματα μαζί μου. Είμαστε στις όμορφες γειτονιές της Περαίας. Κλείνεται η Περαία της Περαίας, μάλλον κλείνεται. Πήρα εγώ καβάτσα την καμερούλα μαζί μου και βλέπω ότι κάτι υπάρχει να σας τραβήξω. Γατόνια, μισό λεπτό. Υπαίθριο καταφύγιο. Φιλόζω οικοδομικό τετράγωνο. Γεια σας πουλάκια μου. Τι απικία είστε εσείς εδώ. Τι είναι ρε ψιψινιά. Να τα. Συμμορία της ασφάλτου. Υπέροχα. Λοιπόν, πώς είστε? Δύσκολο λίγο η διαχείριση. Ψάχνω να βρω ένα ATM για να βγάλω λεφτά, γιατί ήθελε και η γιατρός, ήθελε και μετρητά, οπότε πάω να βρω ATM και να ξαναγυρίσω. Έκανα check-up, έτσι, γυναικείο check-up, αυτά που κάνουμε εμείς τα κορίτσια, τα ξέρετε. Να προσέχουμε την υγεία μας, τη γυναικεία υγεία μας. Και αυτό λοιπόν. Σας δείχνω λίγο εδώ τι παίζει, τι δεν παίζει, όμορφες γειτονίτσες. Ας τελειώσω λίγο με αυτή τη φάση. Να δώσω και τα μετρητά, να ξενιάσω. Και πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα μετά, να δούμε. Δεν έχω παρέα σήμερα, είμαι σόλο καριέρα. Η φιλαναδούλα μου είναι αρρωστούλα. Μπορεί όμως να κάτσω κάπου λίγο μόνη, να ξαποστάσω, να πιω ένα καφέ, να δροσιστώ, γιατί έχει... Εντάξει, έφαγα τα λεπόρια. Και εκεί στο κρεβάτι του πόνου. Λοιπόν, πάω να κάνω τη δουλειά μου και τα ξαναλέμε. Αυτός ο δρόμος με τα πολλά τα αυτοκίνητα είναι λεωφόρος Θεσσαλονίκης, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με το Δήμο Θερμαϊκού και καταλήγει στο Αγγελοχώρι. Είναι αυτή η φάση που με θέλει όποτε έρχομαι στην Περαία να κάνω δρομολόγια και να ψάχνω πράγματα. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της Περαίας το ATM, στην άλλη άκρη της Περαίας η γιατρός, τελείωσα, εντάξει, άλλη φορά να θυμάμαι να βγάζω και ρευστό όταν πηγαίνω σε γιατρό. Τώρα είναι η φάση που επιγόντως πρέπει να καταναλώσω καφέινη, επιγόντως, και δύο τινά θα συμβούν. Ή θα πάρω στο χέρι και θα πάω στην ακροθαλασσιά,
γιατί δεν διαθέτω πολύ χρόνο. Θα βάλω υπότιτλους αν δεν ακούγομαι, παιδιά. Ή που θα κάτσω κάπου για λίγο. Θα καταπιώ την ντροπή μου. Την ντροπή της μοναξιάς. Δεν έχω ούτε καν βιβλίο μαζί μου. Τίποτα, τίποτα. Ήρθα ανάλαφρη έτσι, απλά. Να κάνω τον υπέρηχό μου. Είμαι λίγο στρεσαρισμένη γιατί μου βρήκε κάτι γιατρός μία κίστη. Και ευχής έργων. Να είναι από αυτές τις επιπόλειες, τις κιστούλες, τις γυναικείες που σκάνε με την αδιαθεσία, με την περίοδο. Ειδάλλως, τέλος πάντων, βλέποντας και κάνοντας. Ειδάλλως, εντάξει, τι να κάνουμε, όλα μες στη ζωή είναι. Θα είμαστε λίγο σε αναμονή, σε μία μικρή αγωνία μέχρι να αδιαθετήσω και εντάξει. Έχει ο Θεός. Φυσικά νίκησε το σπαστό. Γιατί μπροστά έχει θαλασσίτσα. Και θα πιω στα γρήγορα καφεδάκο στην ακροθαλασσιά για να γυρίσω σπίτι. Και ο Μαθαίος περιμένει τα πιτογύρα του. Εγώ δεν είμαι φίλος. Αλλά πρέπει να επισπεύσω την επιστροφή μου. Λοιπόν, έχω και ξενάγηση. Πίσω μου είναι ο κούκος. Αυτός εδώ, κούκος τυροπιτάκι. Το βλέπετε, αυτό είναι από το 1953. Είναι από το 1953. Το πρόλαβα όταν ήμουν πιτσιρική. Το πρόλαβα. Ήμουνα με τους γονείς μου και ερχόμασταν τα καλοκαίρια, ερχόμασταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ να κάνουμε βόλτα στην Περαία και να πάρουμε τα τυροπιτάκια του τίποτα, σφολιατάκια, ήταν τρίγωνα, αλλά είχαν το κάτι της τους, ήταν κάτι σαν ιεροτελεστία, ναι.
μια μικρή παραθεριστική γεύση. Σήμερα ξεκινάνε και δικές μου διακοπές. Αλλά έχω πραγματάκια να κάνω, οπότε έχω να δω φίλους, να πάω να κάνω το εμβόλιο, κάτι άλλες υποχρεώσεις κοινωνικές. Δεν σε αφήνουν να ηρεμήσεις, δεν σε αφήνουν. Άλλη μέρα σήμερα, προχθές που επήγα στη γιατρό, τα βιντεάκια μετά που τράβηξα από το σπίτι ήταν μαύρα και άραχνα. Θα σας δείξω έτσι να πάρετε μια ιδέα. Και είχα πάρει και μια ωραία βυσσινάδα έψα για παρεούλα και λέω σήμερα θα δοκιμάσουμε βυσσινάδα και χαιρόμουν και έλεγα και αυτά. Και ήταν χάλια τα πλάνα, πολύ σκοτεινά. Και σήμερα λέω πρέπει να πάρω ένα άλλο αναψυκτικό για την παρεούλα. Δεν ξέρω πώς το έχω συνδυάσει τώρα. Έτσι, γιατί έτσι. Και βρήκα, δεν βρήκα έψα και δεν βρήκα και κάποια ιδιαίτερη γεύση. Πήρα λοιπόν μια ταπεινή πορτοκαλάδα, ήβη. Και έχει ωραίο χρώμα, έτσι. Με εντυπωσίασε το χρώμα της. Είναι πολύ ζεστό πορτοκάλι, πολύ όμορφο πορτοκάλι, ήβη, στο κλασικό μου το ποτηράκι. Σε άλλη γωνιά τώρα κάθισα, για να δούμε, καλά, να κάνουμε πώς το λένε, τεστ γευσιγνωσίας. Λοιπόν, εννοείται πως είναι μαγική αυτή η μυρωδιά της πορτοκαλάδας, μανδραγικό, ό,τι είναι το άρωμα. Θα μπορούσα να το μυρίζω συνέχεια, να υπάρχει κάπως αρωματικό χώρο και να το μυρίζω συνέχεια. Θυμίζει λίγο και τις βιταμίνες, τις βιταμίνες της αναβράζουσες, ε? Από γεύση σκίζει. Αυτή θα είναι η παρεούλα μας για σήμερα. Εγκρίνεται. Τα συνδυάζουμε όλα εδώ πέρα. Για να δούμε τη λίγη συνάδα μας, θα βάλω λίγο γιατί κοψιάζουν, θα είναι πετιμέζι. Εγώ χαίρομαι με το χρώμα που αφήνει. Κάτσε να ψυχικό. Παιδιά, μυρίζει κρασί. Αχ, τι γίνεται ρε παιδιά. Αναψυκτικούλη βυσσινάδα είναι. Ωραίο χρώμα. Κρασουλή. Για μας. Ναι, θα μπορούσα να δω και κρασί. Ω, πολύ γλυκιά. Θα τη φυλάξω. Που λέτε. Και όποτε πιάνω στα χέρια μου πορτοκαλάδα ή λεμονάδα, εννοείται πως μου σκάει στο μυαλό η αγαπημένη μου σκηνή από την ταινία «Τα κίτρινα γάντια» με το Γκιονάκι, που είναι και γενικά από τις αγαπημένες μου σκηνές από παλιό κινηματογράφο, που μπαίνει ο άλλος για να παραγγείλει, για να ψάξει τη γυναίκα του ο ζηλότυπος, και λέει πιάσε μια πορτοκαλάδα. «Μπουνιουγκαλιά είναι, με μπουνιουγκαλιά». «Όχι», λέει, «με μουσμουλα». «Μήπως θέλετε λιμονάδα με λιμόνια?» «Ποιος είναι εδώ?» «Εμείς οι δύο». «Ακού κάτι τσακθίνες». «Τι θέλετε τίποτα?» «Έχετε πορτοκαλάδα ρε». «Πορτοκαλάδα θέλετε?» «Ναι». «Από πορτοκάλια?» «Όχι, από μουσμούλα». «Καλό». Και το βλέπω και το ξαναβλέπω. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Πεθαίνω για αυτή τη σκηνή από τα κίτρινα γάντια με την πορτοκαλάδα. Και για τη σκηνή που είναι η Σοφερίνα στο δικαστήριο, την ταινία «Η Σοφερίνα», που έχει πάει ο Αυλονίτης που παίζει τον Σπαγκοβαγγελό Δημήτρη, πώς το λένε, και είναι αλήθωρος. Και κοιτάει αλλού, κοιτάει το μάτι, αλλού κοιτάει αυτός. Σπαγκοβαγγελό Δημήτρης, Νικόλας του Νικόλα. Σπαγκοβαγγελό
Σπάνο Βάγγελο Νικόλα Λόπουλος Δημήτριος. Όχι, όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο. Ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο. Σπάνο Βάγγελο. Σπάνο Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ. Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πήραμε κάτι μπλουζίτσες, έτσι λίγο να κάνουμε κουσκουσάκι. Πήραμε κάτι ωραίες, παραγγείλαμε κάτι ωραίες μπλουζίτσες Fruit of the Loom μαζί με τον Μαθαίο. Και ενθουσιάστηκα με τα χρώματα. Δηλαδή ενθουσιάστηκα τόσο... T-shirt, μη φαντάζεστε. T-shirt. Αλλά ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με τα χρώματα που λέω να σας τα δείξω λίγο. Ωχ, τι είναι αυτό. Περίμενε. Α, ετικέτα. Λοιπόν. Φούξια, φανταστικό. T-shirt, απλά T-shirt. Αλλά είχε πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Πράσινο γρασιδί. Το σμαραγδί. Τέλειο. Πράσινο λαχανί. Του αγρόκηπου. Όμορφα χρώματα. Τα χρώματα τώρα χαζέψτε. Μην φαντάζεστε. Και αυτό το βαθύ το μουβ. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Και όταν είναι και όλα μαζί, τι ωραία που ταιριάζουνε όλα μαζί. Έτσι τύπου color blocking. Είναι αυτό ένα color blocking, να ξέρετε. Το πράσινο με το ροζ και το μοβ πάνε πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα δικά μου. Λέω πάρε μου χρώμα. Χρώμα, χρώμα. Θέλω πολύ χρώμα. Και τα χρώματα του Μαθαίου επίσης είναι ωραία, σοβαρά, πιο αντρικά, αλλά είναι όμορφα. Να, αυτό εδώ το ανοιχτό, το γκριζάκι, που είναι σχεδόν σαν άσπρο. Μετά αυτό το ποντικί, το γκρι, που έχει κάτι νερά, έτσι, σαν... Ναι, αυτά τα νερά που έχει και το τζιν, ας πούμε. Και αυτό το γκρι χακί, το απροσδιόριστο, ωραία είναι. Ωραία είναι. Και άντε και αφού σας έδειξα έτσι ρουχαλάκια, δείτε και αυτό το χρώμα σε παντελόνα, αυτό το σάπιο μήλο, το βρήκα προχτές, ψες, το χρώμα μου κάτσε, σάπιο μήλο. Αυτά. Λοιπόν, έκανα την κλήρωση, θα σας την αφήσω μετά να τη δείτε. Δεν θέλω να την ξανακάνω, κρίμα είναι. Θα τη δείτε με τον κακό φωτισμό, όπως και να είναι, δεν πειράζει. Η ουσία μετράει, για να τελειώνουμε και με αυτή την υποχρέωση. Οπότε θα σας τη βάλω μετά. Τώρα ήθελα να έτσι λίγο να χαζολογήσουμε και να ριλαξάρουμε, έτσι να πούμε τα δικά μας. Να σας ανοίξω έτσι κουβεντολόι και να σας δώσω την μπάσα για ό,τι θέλετε να συμπληρώσετε και να αναπτύξετε κι εσείς. Λοιπόν, είδα την... δεν ξέρω από τι να αρχίσω. Μια ταινία που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ, η βιογραφία του Elvis Presley, με πτυχές της ζωής του που δεν τις γνωρίζαμε. Εγώ δεν τις γνώριζα καν και συγκινήθηκα με πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες. Και ένα μικρό story time που είχα κάνει προχτές και δεν μου άρεσε, με κάποιες έτσι αναμνήσεις από διακοπές. Και ένα ευτράπελο άσχημο από κάποιες πολύ δυσάρεστες διακοπές που έχει μείνει σαν ανέκδοτο. Να ξεκινήσω από αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα στο βίντεο που απέτυχε, σας έλεγα ότι θυμάμαι μια χρονιά που είχαμε πάει κάτι αποτυχημένες διακοπές οικογενειακές προς την Πάργα. Και ήμασταν δύο οικογένειες. Φαγωμάρα απίστευτη, τι να σας λέω, ελληνική αθάνατη ελληνική οικογένεια με ίντρικες, με φαγωμάρες, με αντιζηλίες, με γκρίνιες, με μαλώματα, με, δεν συμμαζεύεται. Οπότε ευθύς εξ αρχής ήταν όλο λάθος, ήταν όλο χάλια,
Δεύτερο τραγικό λάθος ήταν ότι πήγαμε κουτουρού, δηλαδή ούτε είχαμε ψαχτεί για δωμάτιο, για σπίτι, για ξενοδοχείο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και μιλάμε τώρα για εποχές 90s, που αν ήθελες να κλείσεις κάποιο κατάλημα έπρεπε να ανοίξεις το χρυσό οδηγό. Δεν υπήρχε περίπτωση με άλλο τρόπο να βγάλεις άκρη. Τότε ακόμα το ίντερνετ, τίποτα. Εγώ πρέπει να πήγαινα γυμνάσιο τότε, ή πρώτη λυκείου, κάπου εκεί. Ήμουνα στη μετάβαση από γυμνάσιο προς λύκειο. Μια απίστευτη ίντριγκα να έχω εγώ με ένα πρόσωπο της οικογένειας, με ένα θείο, και ήταν όλα χάλια, όλα χάλια. Σαν να μην φτάνει αυτό, πάμε έτσι στα κουτουρού, στο πουθενά, να ψάξουμε επί τόπου μπάς και βρούμε κανένα κατάλημα, να έχουμε περάσει την Κατάρα, τον παλιό δρόμο που πηγαίνει, που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με την Ήπειρο, και ήταν αυτός ο στενός ο δρόμος πάνω στα βουνά που κάτω είχε γκρεμό, γι' αυτό και τη λέγανε Κατάρα. Και να είμαστε εμείς στον πηγεμό, στο δρόμο του πηγεμού από Θεσσαλονίκη για Ήπειρο και να έχουμε τον γκρεμό από κάτω. Και αφού έχουμε σωθεί στην Κατάρα και τη βγάλαμε τη δουλειά και την διασχίσαμε όλοι, κοντέψαμε να πέσουμε σε άλλο γκρεμό κανονικά, εκεί στο ψαχτήρι που κάναμε στα Πέριξ της Πάργας για να βρούμε κάπου να στρατοπεδεύσουμε, ας πούμε, κοντέψαμε να πέσουμε από γκρεμό με τα αυτοκίνητα. Και αφού λοιπόν τα προσπερνάμε όλα αυτά, στην Πάργα φυσικά δεν βρήκαμε τίποτα, όλα ήταν πιασμένα, πολλά θέλαμε κι εμείς, και ψαχνόμασταν δεξιά και αριστερά σε κοντινά χωριά, μπας και βρούμε τίποτα. Βρήκαμε ένα χωριό εκεί πέρα κοντινό, αν θυμάμαι καλά, Πλαταριά, κάπως έτσι, παραθαλάσσιο μεν, όπου στη θάλασσα, δηλαδή η θάλασσα ήταν τραγική, φύκια, ήταν το νερά θολά, αυτά τα βουρκωμένα, σαν λίμνη, σαν αυτό και τέτοια. Και οι μοναδικοί παραθεριστές που αράζανε στην παραλία ήταν περιφερόμενοι. Τέλος πάντων, ήταν ελεύθεροι κατασκηνωτές με τα τροχόσπιτά τους, Βαλκάνοι ταξιδιώτες με τα τροχόσπιτά τους, οι οποίοι έτσι κάνανε μικρές στάσεις μόνο και μόνο για να πάρουν ανάσα. Κανένας άλλος, ήταν τόσο χάλια. Αλλά το top της φάσης ήταν το σπίτι που βρήκαμε να νοικιάσουμε. Γιατί από αυτού αράξαμε σε εκείνο το μέρος. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη φάση. Το σπίτι ήταν με άνετο, το είχε ένα λυκειωμένο ζευγάρι και ήταν στο ισόγειο. Αυτοί έμεναν από πάνω και είχαν από κάτω αυτό το ενοικιαζόμενο σε περίπτωση που ερχόταν κάποιος ταξιδιώτης, κάποιος παραθεριστής που θα περίσευε από τα άλλα τα πιο ωραία μέρη. Ήταν άνετο, ήταν ευρύ χώρο, είχε τους χώρους που μας καλύπτανε, ας πούμε, αλλά όπως η είσοδος ήταν μπροστά σε κεντρικό δρόμο, σε αρκετά κεντρικό δρόμο, okay. Και όπως ήταν φάτσα φόρα στο δρόμο το κεντρικό, με το που έμπαινες, ακριβώς δεξιά ήταν το μπάνιο. Στο δρόμο, μπροστά. Δηλαδή, από το παράθυρο του μπάνιου έβλεπες το δρόμο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ντουζιέρα, η μπανιέρα, είχε τζαμαρία, παράθυρο ολόσωμο, τζαμαρία που κοιτούσε μπροστά στο δρόμο. Και ήσουν εσύ βιτρίνα. Είχε βέβαια ένα φιμέ τζάμι, καλά, ναι, αλλά δεν έσωζε την κατάσταση. Είχε ένα φιμέ τζάμι, αυτό που είναι σαν τα παλιά που είχαν τα χοντρά, τα αδιάφανα, που ήταν σαν άμμος μέσα, αμμοβολή, έτσι περίεργο, τέτοιο χοντρό. Αλλά δεν σωζόταν η κατάσταση. Φαινόταν η σιλουέτα
η σιλουέτα σου φαινότανε, φαινόταν αν ήσουν άντρας ή γυναίκα, όλα, δηλαδή όλα. Αφού εγώ, ας πούμε, για να μπορέσω να κάνω μπάνιο εκεί, η φάση ήταν, πώς το λένε, φάρμα. Με το μαγιό εγώ έκανα μπάνιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω με φυσιολογικό τρόπο μπάνιο. Με τα ρούχα, με το t-shirt, με το μαγιό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήμουν φρικαρισμένη. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Ότι η οικογένεια, μια ηλικιωμένη οικογένεια, είχε και έναν γιο πάνω στα φόρτε του, ο οποίος όμως ήταν με αναπηρία, είχε διανοητική υστέρηση. Και ήταν πάνω στις φουντομάρες του και είχε ξετρελαθεί. Πώς στις παλιές ελληνικές ταινίες που είχαν τα γερόντια, είχαν τον γιο κρυμμένο στο σπίτι για να μην γίνουν ρεζίλοι στην οικογένεια και αυτός ήταν καταπιεσμένος και είχε ανάγκες και δεν καταλάβαινε το σωστό, το λάθος κλπ. Έτσι. Και ο γιος παραμόνευε. Και η γιαγιά μου, μέσα στην αθότητά της, πήγαινε και έλεγε στον άντρα της, του έλεγε, Θέμη, εγώ δεν κάνω μπάνιο εδώ πέρα μέσα. Με βλέπει το χαζό. Τον έλεγε χαζό. Πώς να τον έλεγε, καημένη. Λέει, δεν κάνω εγώ μπάνιο εδώ πέρα, με βλέπει το χαζό. Άι μωρή, της έλεγε τώρα, εσένα θα κοιτάει το παιδί, μεγάλη γυναίκα. Θέμη, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, με κοιτάει το χαζό. Και τι, πώς θα γινόταν η φάση, πραγματικά έστεινε καραούλι ο γιος της οικογένειας για να απολαύσει το θέμα. Και η γιαγιά μου ήταν μια πληθωρική γυναίκα, παρά τα 60 της χρόνια τότε, είχε τα κάλλη της, τις καμπύλες της, όλα πληθωρικά, ήταν και σφιχτή. Οπότε ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει η γιαγιά να κάνει μπάνιο σε αυτό το λουτρό ήταν να βγαίνει ο παππούς έξω και να, πώς το λένε, να φυλάει σκοπιά για να μην έρθει ο γιος της οικογένειας ή κάποιος άλλος αδιάκριτος περαστικός και την δει τη φάση πιψού. Αυτό ήταν το highlight. Δεν το έχω, δηλαδή το λέω, το σκέφτομαι και λέω είναι δυνατόν. Αυτός ο έρμος, ο μάστορας που έφτιαξε το σπίτι, δηλαδή πώς το σκεφτότανε. Τι είχε στο μυαλό του όταν έβαζε τζαμαρία στο λουτρό, στην πανιέρα. Ούτε καν ένα παραθυράκι πάνω από το βεσέ, ας πούμε, για να αερίζει το χώρο. Τίποτα. Ήθελε να βάλει τζαμαρία στην πανιέρα. Ανώμαλος θα ήταν. Εντάξει, τώρα επειδή τραβάμε το κινητό γιατί η κάμερα με τη ζέστη όλο σταματάει, έχω αποσυντονιστεί γιατί κοιτάω και τη φάτσα μου, βλέπω το monitor και μπερδεύομαι. Έτσι, είμαι λίγο σαν χαζή. Και από τότε εμένα μου έμεινε φοβία, μου έμεινε μεγάλη φοβία, όχι φοβία, μου έχει μείνει ένα κατάλοιπο ρε παιδί μου και βλέπω εφιάλτες με αυτό το περιεχόμενο. Εφιάλτες του τύπου ότι όλα τα λουτρά, τα μπάνια και οι τουαλέτες του κόσμου, των ονείρων μου, όλα έχουν γύρω γύρω παράθυρα και τζαμαρίες. Και όλος τυχαίως έξω γίνεται κάτι σε γιορτή, σε χαβαλέ και περνάει κόσμος και λέω και τώρα λέω πώς θα αυτό. Και όταν μπαίνω στο μπάνιο, το μπάνιο τύπου είναι ok, δεν υπάρχει ψυχή έξω και ξαφνικά όταν πρέπει να σηκωθώ και να ντυθώ, να σκουπιστώ, να κάνω ένα ράρο, μαζεύεται κόσμος τριγύρω. Μου έχει μείνει από το ψυχολογικό, μου έχει μείνει. Αυτά δεν διαγράφονται από το μυαλό. Ωχ, Παναγία μου, απίστευτο. Λοιπόν, θα σας κρατήσω κι άλλες έτσι, αναμνήσεις διακοπών για επόμενα βίντεο. Να σας πω δύο λόγια για την ταινία που είδα και για τεχνικούς λόγους σε διαφορετικό πλάνο τώρα, σε διαφορετικό background. Για την ταινία του Elvis, μάλλον
την ταινία Elvis, που είναι η βιογραφία του Elvis τώρα που βγήκε, Tom Hanks και και Austin Palmer, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία μαθαίνουμε πράγματα για τον Elvis που δεν τα ξέραμε. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι στιγμής ήταν όλο λάθος. Τι είχαμε εμείς στο μυαλό μας για τον Elvis, ότι τον τρέλανε η δόξα και όντας κακομαθημένος και αλλοπαρμένος και συνεπαρμένος από αυτό που του συνέβαινε, το έριξε στις καταχρήσεις και πέθανε από τις πολλές καταχρήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή την ταινία είναι φανταστική, δίνει μαθήματα ζωής. Ο Elvis, επειδή μεγάλωσε στο Μισισιπί, αγάπησε πάρα πολύ τους Αφροαμερικάνους, γιατί μεγάλωνε μαζί τους, αγάπησε τη μουσική τους, τους ένιωθε η οικογένειά του. Τότε όμως τα πράγματα πολιτικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα, δεν ήταν αναγνωρισμένα τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, υπήρχε τρελός ρατσισμός, υπήρχαν νόμοι που καθορίζανε την ανωτερότητα των λευκών έναντι των Αφροαμερικανών, τραγικό. Και ο Elvis στήριζε ανοιχτά τους Αφροαμερικάνους. Αυτό βέβαια το δημιούργησε μπελάδες. Και το χειρότερο πράγμα που του συνέβη ήταν ότι με την επίφαση της προστασίας του προσκολήθηκε στη ζωή του ο μάνατζερ, έναν μάνατζερ είχε τότε, του προσκολήθηκε ο μάνατζερ του, ο οποίος είχε τα μέσα και τα έξω, είχε όλες τις άκρες τότε της Αμερικής, είχε όλα τα κονέ, όλες τις γνωριμίες κλπ. Και τον είχε του χεριού του. Τον διπλάρωνε οικονομικά, τον κακοποιούσε οικονομικά, ο Elvis ήταν τρομερά γενναιόδωρος, τον πλούτο που έβγαζε τον μοιραζόταν με τους δικούς του ανθρώπους, κοντινούς και μακρινούς, θέλει να τους αποκαταστήσει όλους, ήταν πάρα πολύ στοργικός και προστατευτικός, αλλά δεν είχε, δυστυχώς δεν είχε γνώσεις οικονομικές πρώτον, και δεύτερον δεν ήξερε πώς να έχει πυγμή, πώς να επιβάλλεται, πώς να προστατεύει τον εαυτό του. Η οικογένειά του δεν βοήθησε σε αυτή την περίπτωση. Αφενός η μητέρα του κάθε φορά που περνούσε μία στεναχώρια κατέθετε τα όπλα και το έριχνε στο ποτό. Ο πατέρας του ήταν πολύ μαλθακός και επιθετικός άνθρωπος. Δεν σήκωνε τα χέρια ψηλά. Οπότε ο Elvis ήταν εντελώς έρμεο αυτού του μάνατζερ, ο οποίος είχε πάρα πολλές άκρες και πάρα πολλές γνωριμίες. Και τον κατέτρωγε τον Elvis και οικονομικά και ψυχολογικά. Και αυτό χρόνο με το χρόνο τον έφθυρε. Μέχρι που έφτασε στην κατάσταση που να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τον έφτασε σε ένα σημείο που όταν ήθελε να τον διώξει, αποδιώξει οριστικά από τη ζωή του, ο Elvis, ο άλλος τον είχε τόσο καλά παγιδευμένο που του έβγαλε ότι θα του χρωστούσε λεφτά για 100 ζωές, κάπως έτσι. Και ο Elvis δυστυχώς φοβήθηκε τη χρεοκοπία, ενώ δεν θα έπρεπε να τη φοβηθεί, θα έπρεπε να προτιμήσει τη χρεοκοπία από το να έχει δίπλα το φουντόν. Αυτό το βρικόλακο, όπως τον έλεγε και ο ίδιος. Και άφησε τη στεναχώρια να τον καταβάλει, άφησε όλα αυτά τα ηρεμιστικά να του κάνουν κακό. Να πούμε ότι με το που τον ανακαλύψανε σαν ταλέντο, τον είδανε σαν τη χήνα που θα γεννούσε το χρυσό αυγό, τον είδανε σαν χρυσό ρηχείο και με τη μία τον εκμεταλλεύονταν, και όχι τόσο επειδή αγαπήσαν το ταλέντο του καθόλου, αλλά επειδή είδανε ότι είχε μεγάλη επιρροή στα κορίτσια
και προκαλούσε αυτή την ιστερία. Και το είδανε καθαρά χρυσοθυρικά, τον είδαν καθαρά χρυσοθυρικά τον Elvis, οπότε με το καλημέρα σας προσπάθησαν να τον έχουν του χεριού τους, αυτοί όλοι, οι παρατρεχάμενοι του μάνατζερ. Και το κάνανε σμπρώχνοντάς του και καλά βιταμίνες, οι οποίες ήταν ντόπες, κανονικές ντόπες, δηλαδή, πώς το λένε, διαγερτικά φάρμακα, τα οποία σιγά σιγά τον έκαναν να έχει μια εξάρτηση σαν άτομο, η οποία επιδεινώθηκε και χειροτέρευσε όταν κατέρευσε ψυχολογικά και συναισθηματικά. Ήταν απροστάτευτος και ήταν ψυχικά απροστάτευτος. Η οικογένεια μετά το θάνατο του Elvis έδωσε μεγάλο αγώνα για να αποδείξει και νομικά και με ντοκουμέντα και με αποκαλύψεις ότι ο μάνατζερ πραγματικά κακοποίησε τον Elvis και τον αφέμαξε οικονομικά με απατεωνιές και όλα τα σχετικά. Οπότε ας πούμε ότι αποδόθηκε μια δικαιοσύνη για το όνομα κυρίως του Elvis και για τη μνήμη του Elvis. Συγκινήθηκα, στεναχωρέθηκα γιατί αυτοί οι τόσο χαρισματικοί άνθρωποι είναι πρίκα όλων μας. Δεν είναι παιδιά ενός ζευγαριού, είναι παιδιά ολόκληρης ανθρωπότητας. Είναι ο θησαυρός μας, ό,τι έχουμε να καταθέσουμε μετά σαν ανθρωπότητα. Θα παραδώσει ο καθένας μας ψυχή, θα περάσουμε από αυτή την κρίση που θα περάσουμε, αλλά και σαν ανθρωπότητα θα κριθούμε συλλογικά. Και αυτοί οι άνθρωποι, τόσο χαρισματικοί άνθρωποι που έχουν έτσι αυτά τα τάλαντα που τα δίνει ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι το τι θα παραδώσουμε. Λοιπόν, Να το δείτε και να πάρετε μαθήματα προς αποφυγή. Κρίμα, γιατί ό,τι και να έχεις στη ζωή σου, όσα χαρίσματα, όσα ταλέντα και αν έχεις, όση ευλογία και αν έχεις, αν δεν μπορείς, αν δεν έχεις τη γνώση να προστατεύεις τον εαυτό σου, να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου και να διώχνεις από κοντά σου τους ανθρώπους που θα σου κάνουν ζημιά και κακό, όλα είναι μάταια, τελείως μάταια. Σας αφήνω να δείτε την κλήρωση με κακό φωτισμό, για να τελειώνουμε και με αυτό, και τα λέμε σε καινούριο βιντεάκι προσεχώς, να περνάτε καλά και να είστε καλά και φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου! Θα πω. Γεια! Να θυμηθούμε τι κληρώνουμε, τι κληρώνει το κατάστημα. Κληρώνει τα γαράκι ροζ, τα γαράκι. Λοιπόν, το αργήσαμε λίγο, τέλος πάντων, είμαι και εγώ τα ζώα μου αργά. Και κουτουλίτσα που έχει μέσα το αγαράκι. Αυτά είναι τα ταπεινά δωράκια μου. Μικρέ Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Σου χρωστάω βίντεο, να ξέρεις. Προσπαθώ να το οργανώσω στο μυαλό μου. Κωνσταντίνε, κατάλαβες, εσένα λέω, από Βόλο. Γέτης Μαρίας. Αν θέλετε να στείλω χαιρετίσματα στα πιτσιρίκια σας, έτσι να τα τρολάρουμε λίγο, να μου λέτε. Πάμε λίγο να κάνουμε και την κλήρωση. Να κάνουμε την κλήρωση, να τελειώνουμε με αυτό. Εδώ σας έχω με μολυβάκι. Σκάπα. Λοιπόν, για να δούμε κληρωμάτια. Και Little Dreamer Deer. Κορίτσι, θα σε βρω και στο Instagram. Να σου πω ότι είσαι η τυχερή που παίρνεις την κοτουλίτσα και το ταγαράκι. Μπράβο! Πάντα τυχερή, πάντα καλότυχη.